Είναι το αυτοκίνητο, είναι το αποτέλεσμα μάλλον της βροχόπτωσης της χθεσινής κακοκαιρίας που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και εδώ είναι αποκλειστικές εικόνες του Open που μας μεταφέρει Αντώνη. Πάμε. Έλα, Αντώνη, πάμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένα αμάξι παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά και καρφώθηκε σε ένα ιχθυοπολείο στην περιοχή των Σικαιών. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει. Θα σας δείξουμε λίγο με τη βοήθεια του Γιάννη του Κεροβλίδη. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εδώ πάνω δεξιά είναι ένας δρόμος ο οποίος όταν βρέχει κατηφορίζει, κατεβάζει όλο το νερό προς τα κάτω. Μαζί με το νερό φυσικά και φερτά υλικά, αλλά όπως βλέπουμε και αυτοκίνητα. Και συγκεκριμένα αυτό που βλέπουμε τώρα στο ιχθυοπολείο είναι ένα από τα δύο. Δηλαδή χθες σε αυτό το δρόμο εδώ κατέβηκαν δύο αυτοκίνητα με τα αμάξια. Ωστόσο το ένα δεν μπήκε σε κατάστημα γιατί χτύπησε στα κολονάκια και συνέχισε κάτω την κάθοδο. Ωστόσο αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ, το πράσινο, καρφώθηκε σε αυτή τη βιτρίνα του ιχθυοπολείου και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, είναι και η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό για τον επιχειρηματία της του. Πάντως τώρα όλο αυτό δεν είναι κανονικό, Αντώνη, που περιγράφεις. Όταν λέω ότι δεν είναι κανονικό αυτό που περιγράφεις, ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνδέθηκες μας λέει για τρίτη φορά πλημμύρισε το mini market που έχω. Ο ιχθυοπόλης μας λέει για δεύτερη φορά καρφώνεται αυτοκίνητο μέσα στο ιχθυοπολείο. Κάτι δεν πάει καλά τώρα. Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό. Δεν είναι λογικό ένας άνθρωπος ανοίγοντας το μαγαζί του να βλέπει σπασμένη τη βιτρίνα του καταστήματός του να πληρώνει και να ξαπληρώνει. Είναι δίπλα σου άνθρωπος. Ο κύριος που βλέπουμε είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος που έχουμε δίπλα μας είναι ιδιοκτήτης στο απέναντι κατάστημα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι μας έδειξε και ένα βίντεο νωρίτερα. Ναι. Το κόκκινο, το δεύτερο αυτοκίνητο που λέγαμε, που είπα πριν από λίγο, χτύπησε, έγκλειψε ουσιαστικά τη βιτρίνα του, χωρίς ωστόσο να μπει. Αλλά είναι μάρτυρας όλων αυτών των γεγονότων και λίγο θα μας περιγράψει και την εικόνα που συνάντησε. Ναι, τα νερά κατέβαζαν ποτάμι ολόκληρο από πάνω, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να έρχονται πρώτα οι κάδοι, το πρώτο πράγμα, τα φρεάτια, και μετά από λίγο κατέβηκαν δύο αυτοκίνητα. Πρώτα κατέβηκε ένα κόκκινο το οποίο χτύπησε εκεί στη βιτρίνα στη δικιά μου και έφυγε και πήγε προς τη στάση και σταμάτησε. Και το δεύτερο ήρθε εδώ πέρα και το σφήνωσε μέσα στην τζαμαρία. Ρώτα τον άνθρωπο, εσύ Αντώνη, τι συμβαίνει εκεί, ποιο είναι το πρόβλημα και το είναι για πολλωστή φορά αυτό που λέμε το κλισέ του δημοσιογραφικού στο ίδιο έργο θεατές. Τι συμβαίνει και συναντάμε συνέχεια αυτές τις εικόνες. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό που κατεβάζει όλο το νερό από πάνω. Εδώ, επειδή είμαστε όλο ανηφόρες, κατηφόρες, όλο το νερό από τις οικές περνάει από αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Τα φρεάτια είναι πολύ λίγα και μικρά και τα περισσότερα είναι και βουλωμένα. Επομένως, δεν προλαβαίνουμε τίποτα να τραβήξουν το νερό και αναγκαστικά γίνεται ολόκληρο ποτάμι εδώ πέρα. Μάλιστα. Και την πρώτη φορά είχε δει το περιστατικό με το αυτοκίνητο αυτό απέναντι στον γείτονά του, τον ιχθυοπόλη. Την πρώτη φορά είχατε δει το περιστατικό. Και παιδιά, λίγο να σας πω ότι πραγματικά ο άνθρωπος είδε από τις κάμερες ασφαλείας και στο δικό του το κατάστημα αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο να γλύφει τη βιτρίνα του. Δηλαδή ουσιαστικά σώθηκε. Εμένα, ναι, με σώσανε τα πασαλάκια. Αν δεν έχω τα πασαλάκια εδώ πέρα, θα είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Μα και εκεί φαίνεται στο άλλο αυτοκίνητο, στο ιχθυοπολείο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανάμεσα στα κολονάκια. Έτσι. Δηλαδή πήγε και σφινώθηκε, πέρασε μέσα από τα κολονάκια. Έτσι ακριβώς. Να, βλέπετε λίγο τώρα την εικόνα. Το κολονάκι αυτό έχει στραβώσει τελείως. Έχει σπάσει η τζαμαρία. Έχουν μπει λασπόνερα μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει, είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι από την κάθοδο των αρμητικών νερών. Αυτή την εικόνα μας μεταφέρεις. Ότι για ακόμα μία φορά ο άνθρωπος έχει χάσει την επιχείρησή του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Και μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί ο άνθρωπος, οπότε καταλαβαίνω ότι μόλις έρθει εδώ και αντικρίσει αυτό το θέμα. Ίσως να μην το γνωρίζει ο άνθρωπος, ίσως να μην ξέρει τώρα, δεν έχει ξημερώσει καν για να. Και δεν ευθύνεται κιόλας για όλη αυτή την ιστορία που έχει προκληθεί εκεί, που άθελα δεν είναι δική του υπαιτιότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνη, μου φαίνεται πως όσο ξημερώνει, δείχνει και η μέρα, αποκαλύπτει τα προβλήματα. Τι άφησε πίσω τη αυτή μεγάλη κακοκαιρία.